κύριοι, αγαπητοί φίλοι, κοιτώντας κάποιος την Καβάλα από εδώ πάνω, πραγματικά νιώθει πολύ όμορφη. Ο Καβαλιώτης νιώθει σίγουρα περήφανος που ζει σε μια τέτοια πόλη με τόσο φυσική ομορφιά και σκέφτεται ότι ο Θεός ήταν γαλαντόμος μαζί της. Ο περαστικός επισκέπτης, ο περιηγητής, ο τουρίστας δεν μπορεί να μην ζηλέψει όλους εμάς που βιώνουμε καθημερινά αυτή την ομορφιά. Δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος μπροστά σε αυτή την εικόνα. Δεν μπορεί παρά να νιώσει ξεχωριστά που την επισκέφθηκε και περπατώντας ανακάλυψε τις γωνιές της. Νομίζω λοιπόν ότι δικαιολογημένα το Φεστιβάλ Φιλίππων το φετινό είναι αφιερωμένο στην Καβάλα. Τα τελευταία 10 χρόνια ο Θοδωρής Γκόνης μέσα από τη θεματολογία των Φεστιβάλ Φιλίππων μας ταξίδεψε σε ιστορίες ανθρώπων, σε ιστορίες τόπων, σε ιστορίες γεγονότων. Έφερε την ίδια την ιστορία μπροστά στα μάτια μας με έναν τρόπο μοναδικό. Έτσι φέτος το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη σύσταση του Δήμου Καβάλας δικαιωματικά είναι αφιερωμένο στην πόλη μας, στην Καβάλα. Και ναι, νομίζω ήρθε η ώρα όλοι μας να ανακαλύψουμε εκ νέου τη γενέθλια πόλη. Την πόλη που μας μεγάλωσε, μας γαλούχησε, μας χαροποίησε, μας συγκίνησε, μας παρηγόρησε. Το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων είναι γεμάτο εκπλήξεις, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Ευχαριστώ τον Θοδωρή Γκόνη και τους συνεργάτες του, που για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται στα ηνία της καλλιτεχνικής διοργάνωσης. Ευχαριστώ την πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ, Κορίνα Χιώτη Πρασά, για την αμέριστη βοήθειά της, αλλά και τους προηγούμενους προέδρους με μια ιδιαίτερη μνήμα στον Πέτρο τον Πετρόπουλο, ο οποίος παρέλαβε μια περιοχή τελείως ξένη για αυτόν και ενσωματώθηκε και έγινε ένα κομμάτι από το φεστιβάλ και από το ΔΥΠΕΘΕ. Ευχαριστώ όμως κυρίως το ίδιο το ΔΥΠΕΘΕ, τους διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους που χρόνια τώρα με συνέπεια, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και κυρίως αγάπη για αυτό που κάνουν, φροντίζουν για την άρτια διοργάνωση του δεύτερου μακροβιότερου φεστιβάλ αρχαίου δράματος στη χώρα. Αξίζουν στους υπαλλήλους του ΔΥΠΕΘΕ όλα τα εύσημα και τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι και φέτος το Φεστιβάλ Φιλίππων θα μας κάνει κοινωνούς σημαντικών καλλιτεχνικών παραγωγών και μύστες αξιόλογων πολιτιστικών παραστάσεων και προτάσεων που θα ενισχύσουν την πίστη ότι η πρόοδος του τόπου και της χώρας μας εξαρτάται από εμάς τους ίδιους και καθορίζεται από τις πράξεις μας. Σας καλωσορίζω στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων με την παντοτινή ευχαρίστηση που προκαλεί ένα αντάμωμα φίλων, με την αυτοπεποίθηση ότι προχωράμε μπροστά με δημιουργικότητα, κάνοντας συνεχώς νέα ανοίγματα. Αυτό δεν έγινε από μόνο του. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλαν και συμβάλλουν ιδέες, καταστάσεις, κινήσεις και προπάντων άνθρωποι. Άνθρωποι με πίστη στον τόπο μας και τους θεσμούς του. Σας ευχαριστώ. Ελάτε κύριε Κόνη. Νομίζω είμαστε συνεπείς με τον τίτλο, γιατί έχουμε τη θέα της Καβάλας πίσω. Ο τίτλος φέτος είναι λοιπόν με θέα την Καβάλα. Κάθε χρόνο το φεστιβάλ αρέσκεται να είναι αφιερωμένος κάπου, να έχει έναν τίτλο. Φέτος ο τίτλος είναι με θέα την Καβάλα. Τη λέξη θέα την έχουμε γράψει με κεφαλαίο, οπότε κανείς μπορεί να τη διαβάζει και αλλιώς. Εξάλλου ο τόνος είναι που μας δίνει η Καβάλα και ο λόγος και ο τόνος που μας δίνει να συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τσανάκα, τη Δήμαρχο Καβάλας, για την εμπιστοσύνη, γιατί αυτή μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή η εμπιστοσύνη, όπως και οι άνθρωποι του ΔΥΠΕΘΕ, η πρόεδρος, τα παιδιά που εργάζονται στο ΔΥΠΕΘΕ όλοι μας. Προσπαθούμε να κάθε χρόνο να προχωράμε λίγο περισσότερο.
Από την αρχή θέλαμε να έχουμε ένα φεστιβάλ που να, μην, που να κάνει και δικά του πράγματα, δηλαδή πέρα από τις μετακλήσεις, πέρα από τις, τις μεγάλες παραστάσεις που έρχονται στο αρχαίο θέατρο της, των Φιλίππων, να έχει μια δική του παραγωγή, μια δική του ταυτότητα, και αυτό το έχουμε καταφέρει αρκετά. Με τα ελάχιστα χρήματα που διαθέτουμε, θέλω να πω, πάντα προσπαθούσαμε να έχουμε μια δική μας ταυτότητα, μια δική μας τοπική παραγωγή, που πάντα όμως να συνομιλεί με έναν ανοιχτότερο ορίζοντα, και αυτό καταφέραμε. Φέτος έχουμε αρκετές παραγωγές δικές μας, θα τις πούμε σιγά σιγά, θα ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμα αυτό σιγά σιγά. Θα δείτε ότι πέρα από τις επισκέψεις των μεγάλων σχημάτων, έχουμε και δικές μας μεγάλες στιγμές. Είναι καλλιτέχνες που εργάζονται εδώ στην Καβάλα, αλλά και απλοί πολίτες που συμμετέχουν, και για μας αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και φέτος, λοιπόν, από εκεί που είχαμε μείνει, με την ίδια ένταση, με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Επιμένουμε στις βασικές κατευθύνσεις και ταυτόχρονα αλλάζουμε. Ναι, το φεστιβάλ φέτος είναι αφιερωμένο στην Καβάλα, γιορτάζει μαζί της τα 100 χρόνια του Δήμου Καβάλας. Καλλιτέχνες που κατάγονται, ζουν, δραστηριοποιούνται στην Καβάλα, οικαστικοί, μουσικοί, ηθοποιοί, συγγραφείς, φωτογράφοι, αλλά και απλοί πολίτες, και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, παρουσιάζουν την εργασία τους στην πόλη τους, στην πόλη μας. Ο Κώστας Καρακίτσος χρωματίζει 4 δρόμους της πόλης, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους περαστικούς. Είναι ένας από αυτούς. Ο Λευτέρης Κελβερίδης επιλέγει και προλογίζει 7 κορυφαίες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου για μια εβδομάδα προβολών στον ιστορικό Πιαζέφυρο. Η Εύα Οικονόμου Βαμβακά στείνει στο Καρνάγιο μια παράσταση για τα ψαροκάικα της Καβάλας και την ιστορία τους που τρεμοσβήνει, τους Αιγύπτιους ψαράδες που ζουν εδώ, εξερευνώντας το θαλάσσιο μονοπάτι όπου ο νεκρός ταξιδιώτης του Παπαδιαμάντη συναντά ένα χαμένο ψαρά από την Αίγυπτο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι αναφορές στο Φεστιβάλ Φιλίππων έχουν ξεπεράσει πλέον τα σύνορα του Δήμου και έχουν διεισδύσει σημαντικά και σε άλλες περιοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΠΘ Καβάλας θεωρεί το Φεστιβάλ Φιλίππων πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Καβάλας και στόχος μας πάντα θα είναι η αρρωγή για την ανάπτυξη της περιοχής. Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός οφείλει να είναι το πνευματικό αντίβαρο στις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας και ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή να προωθήσουμε δράσεις που έχουν να κάνουν με το θέατρο και την τέχνη που είναι ο εθνικός μας πλούτος. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε οργανωτικά και με τη συμπαραγωγή του ΔΠΘ Καβάλας με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και την ομάδα Βασίστας, ανεβάζοντας την παράσταση «Χοηφόρες ή Χοηφόροι» του Εσχύλου. Οι σκηνοθέτες Αργυρό Χιώτη και οι συνεργάτες της μαζί με μια ομάδα ηθοποιών θα κάνουν τις πρόβες τους για 10 και πλέον ημέρες στις Κρινίδες. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Δήμαρχο Καβάλας, κυρία Δήμητρα Τσανάκα, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τη Δημοφέλεια, όλο το προσωπικό των συνδιοργανωτών με τους οποίους είχαμε μία ιδιαίτερη συνεργασία, το προσωπικό του ΔΠΘ Καβάλας και τους εθελοντές. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στα θεατρικά και καλλιτεχνικά σχήματα που θα συμμετέχουν, τα οποία θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε φέτος το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία στο Θοδωρή Γκόνη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ Καβάλας, που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, που ταυτίζεται με την πολιτιστική μας κληρονομιά, εδραιώνει την ταυτότητά μας και είναι πρόκληση για δημιουργία. Η στήριξη του Φεστιβάλ Φιλίππων από το ΔΠΘ Καβάλας και τους θεσμούς και η αγάπη του κόσμου εγγυώνται τη συνέχεια και την επιτυχία αυτού του πολύ πετυχημένου θεσμού. Ευχαριστώ πολύ.